Η μέρα γιορτής και απονομής ήταν Κυριακή για την Τίλισσο με το φινάλε του πρώτου ομίλου της Α2 κατηγορίας ΕΨΗ να την βρίσκει πρωταθλήτρια και πανέτοιμη για να αγωνιστεί ξανά μετά από 5 χρόνια σε επίπεδο Α1 κατηγορίας. Η Τίλισσος μονομάχησε με την Αγία Βαρβάρα για τον τίτλο και κατάφερε να κόψει πρώτη το νήμα παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό σύνολο με πρώτο σκόρερ τον Παναγιώτη Μιχελουδάκη και υπό την καθοδήγηση του Πολύπυρου Μιχάλη Ζουραράκη, ενός προπονητή με σπουδαίες παραστάσεις στο τοπικό ποδόσφαιρο. Είναι μια προσπάθεια 3 χρόνων και έχει χτιστεί αυτή η ομάδα. Πριν πω το οτιδήποτε για τα δικά μου τα παιδιά, θέλω να πω και ένα μπράβο στον Αγία Βαρβάρα, το σωματείο, για την αξιόλογη προσπάθεια που έκανε μέχρι τέλους. Η ομάδα βγήκε πρώτη και κατέκτησε και όλες τις πρωτιές. Πρώτη στην άμυνα, πρώτη στην επίθεση. Βάζαμε κατά μέσο όρο 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Παίξαμε ένα καταπληκτικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Για τα παιδιά μου δεν έχω λόγια, μόνο είμαι πολύ πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά. Δίκαια έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα, τους αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το προσωπικά τον πρόεδρο τον κύριο Κουβίδη για την συμπαράσταση αυτή που ήταν κοντά στην ομάδα και βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια μας, λύνοντάς μας τα προβλήματα. Νομίζω ότι το αξίζουμε στο 100% φέτος. Όλη τη χρονιά δουλέψαμε πάρα πολύ. Πιστεύω η ομάδα, από την αρχή το είχαμε πει ότι μπορούμε και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε στη δεύτερη αγωνιστική. Και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στη διοίκηση, στην ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, πολύ. Φορά τώρα το δικό μου επίτευγμα, είμαι πολύ χαρούμενος, εννοείται. Σίγουρα με βοήθησαν και τα παιδιά, οι συμπαίκτες μου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και πάμε και το χρόνο και καλύτερα. Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η Τίλισσος επικράτησε με 6-1 της Ομόνιας Καλλιθέας και στη συνέχεια πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο της την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον πρόεδρο της ΕΦΣΗ Νίκο Τζόρτζογλου και τον αντιπρόεδρο Βαγγέλη Πετούση να κάνουν τις απονομές μαζί με φορείς και τοπικές αρχές που τίμησαν ως επίσημοι προσκεκλημένοι την φιέστα των πρωταθλητών. Το πανηγύρι στην Τίλισσο κράτησε για αρκετή ώρα με την κούπα να βρίσκεται στο επίκεντρο.